στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αείσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, των νέων. Τους μιλούσαμε και τους είπαμε με τον πατέρα Αυγουστίνο για τους δύο δρόμους που υπάρχουν. Και τους αναφέραμε ότι τόσο το μυστήριο του γάμου όσο και το μυστήριο του μοναχισμού είναι δύο δρόμοι. Δηλαδή ότι ο γάμος δεν είναι ο σκοπός. Ο μοναχός δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η αγιότητά μας. Ο σκοπός μας είναι το να γίνουμε φως. Ο σκοπός μας είναι το να φτάσουμε στην τελειότητα. Επομένως, κάθε φορά θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα ως εξής. Θα βγαίνουμε έξω, εμείς που είμαστε μοναχοί, από το σχήμα μας, οι δε παντρεμένοι, θα πρέπει να βγαίνουν έξω από το μυστήριο του γάμου που έχουν τελέσει. Και όπως ο Ηρακλής βρέθηκε μπροστά σε δύο δρόμους, μονάχα που εκείνου ο δρόμος ήταν ο δρόμος της αρετής και της κακίας, εμάς και οι δύο δρόμοι έχουν το ίδιο τέλος. Στέκομαι απ' έξω και κοιτάω. Και λέω, θα παντρευτώ, θα γίνω μοναχός, είναι ο δρόμος. Η λέξη θα παντρευτώ είναι ο δρόμος, δεν είναι ο σκοπός. Δηλαδή μέσω αυτού του μυστηρίου θα φτάσω στο τέλος. Μέσω του μυστηρίου του μοναχού, του μοναχισμού θα φτάσω στο τέλος μου. Ποιο δρόμο από τους δύο να ακολουθήσω. Και τους είπαμε ότι και στους δύο δρόμους που πρέπει να ακολουθεί ο άνθρωπος, πρέπει πάντοτε σε στόχο να έχει και να σκέπτεται πού μπορεί να πετύχει το στόχο του και τη ζωή του και το τέλος καλύτερα. Εάν βλέπω δηλαδή ότι το στόχο μου θα τον πετύχω και μπορώ να τον εκπληρώσω μέσα από το μυστήριο του γάμου, τότε καταλήγω στο γάμο. Δηλαδή θα μπορέσω όμως μέσα από αυτό το μυστήριο να αγιάσω, να πλησιάσω την αγιότητα έστω, να φτάσω εκεί που ζήτησε ο Χριστός, γίνεστε ουν τέλει
καθώς και ο πατήρ ημών τέλειωσε στη γη. Άρα θα πρέπει να αναζητήσω το πρόσωπο εκείνο στο μυστήριο μέσα για να το τελέσω του γάμου, θα πρέπει να αναζητήσω το πρόσωπο το οποίο θα με οδηγήσει σε αυτήν την αγιότητα. Δεν ψάχνω να βρω, όταν πρόκειται περί ανδρών ή γυναικών, μια όμορφη γυναίκα ή έναν όμορφο άντρα, να έχει σωματικές διαπλάσεις, να έχει το ένα, να έχει το άλλο, οτιδήποτε. Αυτό το οποίο με απασχολεί, το πρώτον, ούτε χρήματα να έχει, ούτε πλούσιος, ούτε πλουσία να είναι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι στόχος μου είναι να βρω το πρόσωπο εκείνο, τη γυναίκα εκείνη ή τον άντρα εκείνο, ο οποίος θα με βοηθήσει στο να φτάσω στην τελειότητα. Το ίδιο πρέπει να ψάχνει και η άλλη. Αν πρόκειται παιδί ανδρός, θα ψάχνει η γυναίκα. Ομοίως και η γυναίκα πρέπει να αναζητά τον άντρα εκείνον που θα τον βοηθήσει στη ζωή του, ώστε να φτάσει και η γυναίκα στην αγιότητα. Έτσι έχουν και οι δύο κοινό στόχο. Και όταν έχουν στόχο και σκοπό, δεν αποτυγχάνει ο γάμος. Γιατί ξέρουν, γιατί παντρεύτηκαν. Εάν σήμερα μιλήσουμε και ρωτήσουμε έξω τον κόσμο και τους κοσμικούς, αλλά ακόμα και τους χριστιανούς μας να ρωτήσουμε, σπάνια θα ακούσουμε ποιος πραγματικά είναι ο στόχος και ο σκοπός του γάμου. Η κοινή απάντηση θα είναι παντρεύτηκα για να κάνω οικογένεια. Αυτό απαντούν οι περισσότεροι. Ότι παντρεύομαι για να κάνω οικογένεια. Και η κοινή απάντηση είναι και αν ο Θεός δεν σου δίνει παιδιά και δεν κάνεις παιδιά, τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει στόχος, άρα το μυστήριο του γάμου πήγε άχρηστο. Δηλαδή, το μυστήριο του γάμου είναι σώνει και καλά ότι πρέπει να κάνω παιδιά και ζευγάρια που παντρευτήκανε και δεν κάνανε παιδιά, τι κάνανε? Αστοχήσαν στη ζωή τους? Κάναν λάθος μυστήριο? Φυσικά και όχι. Διότι ο πρώτος στόχος είναι η αγιότητα. Και γι' αυτό έχουμε και ζευγάρια μέσα στο μυστήριο του γάμου παντρευτήκαν και τα οποία από την πρώτη ημέρα κιόλας δεν σμίξαν ποτέ σαν ανδρόγυνα. Ποτέ δεν έσμιξαν σαν ανδρόγυνο. Και έχουμε μάλιστα πληθώρα τέτοιων ζευγαριών Αγίων. Δεν ήρθαν σε σαρκική επαφή. Και θα ρωτήσει κανείς και θα πει και τότε γιατί παντρεύτηκαν? Γιατί ήξεραν ποιος ήταν ο σκοπός τους. Δεν πήγαν στο γάμο για να νομιμοποιήσουν να μπορούν να έχουν μία σαρκική σχέση. Αναζητούσαν τον βοηθόν. Και εδώ θα θυμάται ο πατήρ Αυγουστίνος, αλλά και ο πατήρ Νεκτάριος, τον κύριο Γιάννη τον Κιζελή, ο οποίος το έλεγε. Αναζητούσα βοηθόν που θα με βοηθήσει στη σωτηρία της ψυχής μου, στη σωτηρία μου, στην αγιότητα. Και τη βρήκα, λέει, αυτή τη γυναίκα. Και ουδέποτε κοιμηθήκαμε και ήρθαμε σε σαρκική επαφή. Ούτε μία φορά. Και γι' αυτό πάντοτε την αποκαλούσε ως συνεργάτη δάτου. Η γυναίκα μου, η σύζυγός μου, η συνεργάτη δάτου. Πού είχαν συνεργασία? Στο έργο της αγιότητος. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον στη συνεργασία για τον Θεό. Αυτό το ζευγάρι είπαμε στους νέους που είχαμε μαζεύσει και τους μιλήσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να αστοχήσει ποτέ στο στόχο. Ξέρει γιατί παντρεύτηκε. Ξέρει ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός. Σήμερα δεν γνωρίζουν. Και γι' αυτό το λόγο έξω
η κοινωνία μας παραπέμπει συνέχεια. Είναι ο κυριότερος λόγος που έχουν αυξηθεί σήμερα τα διαζύγια, αφού δεν ξέρουν γιατί έχουν παντρευτεί. Δεν ξέρουν γιατί βρίσκονται μαζί. Νομίζουν ότι έτσι νομιμοποιούν οι άντρες και τα έχουν μόνιμα μια γυναίκα. Νομίζουν ότι πρέπει να παντρευτώ, λέει ο άλλος, γιατί έφτασε, μεγάλωσα, έφτασε η ώρα της ηλικίας μου, πρέπει να κάνω, λέει, οικογένεια. Ο άλλος στόχος να κάνω παιδιά, ο άλλος πρέπει να αποκατασταθώ, λέει η κοπέλα. Ο άλλος λέει ότι και τι πρέπει να κάνω, δεν θα κάτσω έτσι μόνος μου. Ο άλλος λέει βρήκα μια κοπέλα γιατί τέριαζε και χρησιμοποιούν ανατολίτικες φράσεις. Τέριαζε η χημεία μου, τέριαζε η χημεία μας, τέριαζε η άβρα μας, τέριαζε τα χνότα μας και αφού είδα ότι ταιριάζαμε, παντρευτήκαμε. Και μετά από λιγάκι ακούς το διαζύγιο. Και λες εκείνη η άβρα και εκείνη η χημεία, πού είχε ταιριάξει. Δεν ξέρουν γιατί παντρεύονται. Είναι η κύρια αιτία η οποία χωρίζουν τα ζευγάρια. Και αυτό φυσικά γίνεται αφού ο άνθρωπος πλέον δεν μεγαλώνει σε μια χριστιανική κοινωνία. Και γι' αυτό αν δείτε έξω έχουμε ζωντοχείρες και ζωντοχείρους από ένα ή δύο παιδιά. Σε μεγάλο βαθμό. Όταν η Αρχιεπισκοπή μας δίνει συνέχεια στατιστικά στοιχεία συνέχεια ότι το 85-87% των ζευγαριών τον ίδιο χρόνο χωρίζουν. Τον ίδιο χρόνο. Ξέρετε τι να κάνεις 100 γάμους και οι 87 να χωρίσουν τον ίδιο χρόνο και να γίνεται αυτό συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Και μένουν δηλαδή από τα 100 ζευγάρια τα 13 μόνο παντρεμένα. Και αυτά μένουν τον πρώτο χρόνο. Γιατί το 13% το δεύτερο ή το τρίτο χρόνο έχει ξαναχωρίσει αυτοί που μείναμε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι τα ζευγάρια, πλέον και από τα παιδιά το βλέπουμε αυτό, ότι είναι άλλος ο μπαμπάς, άλλη η μαμά, ξαναπαντρεύονται, κάνουν δεύτερο γάμο θέλουν και έχουν παντρεύονται με παιδιά πλέον. Παντρεμένος και ο ένας, παντρεμένος και ο άλλος. Αλλά και στο δεύτερο γάμο πάλι δεν ξέρουν γιατί παντρεύονται. Πάλι δεν γνωρίζουν γιατί παντρεύονται. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα καταρχάς κατηχήσεως του κόσμου. Κατηχήσεως της νεολαίας. Δεν γνωρίζουν καν γιατί παντρεύονται. Άρα δεν ξέρουμε ποιο στόχο να βρουν μια κοπέλα ή ένα αγόρι να βρουν. Δεν ξέρουν τι πρέπει να αναζητήσουν. Και δεύτερον, ζούμε σε μία κοινωνία η οποία λόγω της νέας εποχής και λόγω θα έλεγα της παγκοσμιοποίησης που υφιστάμεθα καλλιεργεί αυτό που καλλιεργούσε ο Σφόρος, το εγώ. Καλλιεργεί πάρα πολύ και προσταθούν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή θα λέγαμε καλύτερα αποβλάκωσης, γιατί αποβλακώνουν όλοι. Καλλιεργούν αυτό το πράγμα. Ότι έχεις μια προσωπικότητα, δεν μπορεί ο άλλος να σου συνθλίψει την προσωπικότητα, έχεις τη γνώμη σου, δεν μπορεί να μην πεις τη γνώμη σου, δεν μπορεί ο άλλος να σου καταπατάει τη γνώμη σου. Έχεις ανθρώπινα δικαιώματα, είναι δικαίωμά σου να κάνεις αυτό, δικαίωμά σου το άλλο. Όλο το εγώ το υπερτονίζουν. Ότι εσύ έχεις δυνατότητες, έχεις ικανότητες. Δεν είδατε ακόμα και από μικρά παιδάκια. Όταν σου λέει το παιδάκι από μικρό παιδάκι στο σχολείο, μην του πεις λέει ότι δεν έχει κάνει καλά γράμματα. Σου λένε οι ψυχολόγοι. Είναι εκπαίδευση. Αλλά αντιθέτως να το δεις, μπράβο παιδί μου, τι ωραία γράμματα που κάνεις, συγχαρητήρια, μπράβο, την άλλη φορά ακόμα καλύτερα. Το ταινίζει συνέχεια ότι μπορεί και το εγώ του.
του αυξάνεις από μωρό το εγώ του. Από μωρό. Με αποτέλεσμα έχει μεγαλώσει και έχει απέναντί σου τεράστιο εγωιστή. Ο οποίος όλα τα μπορεί, όλα τα ξέρει, είναι ξερόλας, για όλα έχει άποψη, για όλα έχει γνώμη, για όλα μπορεί να έχει την απάντηση. Είναι έτοιμος. Ναι, αλλά αυτός ο νεαρός που είναι έτοιμος, έχει μια κοπέλα με τα ίδια από την απέναντί του πλευρά. Γιατί και η κοπέλα έχει μεγαλώσει στον ίδιο κόσμο, που και αυτή έχει και το ξέρει τα πάντα, είναι ξερόλας και αυτή, έχει και αυτή αναθρέψει τον εγωισμό της, έχει και αυτή γνώμη, έχει και αυτή άποψη, έχει και αυτή θέληση, έχει και αυτή προσωπικότητα. Με αποτέλεσμα, βάλε τώρα αυτούς τους δύο ανθρώπους παρέα. Βάλε αυτούς τους δύο ανθρώπους παρέα. Δεν υπάρχει το στοιχείο της ταπεινώσεως, δεν έχει καλλιεργηθεί. Προς τη μήνυ υπάρχει μια επίπλαστη αγάπη, ένας ερωτισμός προσωρινός που μετά από λίγο αρχίζει φεύγει και ο καθένας έχει το δικό του το εγώ. Στην αρχή το πνίγει το εγώ του. Στην αρχή αυτή η δύναμη, επειδή είναι ισχυρή η δύναμη του ερωτισμού και του έρωτα, δεν εννοώ του σαρκικού έρωτα, εννοώ του πνευματικού, αυτού που νιώθει η καρδιά του ανθρώπου. Καλύπτει. Και είναι πρόθυμος. Λέει νερό θέλει, η κοπέλα τρέχει το αγόρι αμέσως να το φέρει το νερό. Θέλει κάτι άλλο, αμέσως. Λέει κάτι άλλο, ενώ έχει άλλη άποψη για αυτό που λέει το αγόρι, δεν την εκφράζει. Κάθε και τον ακούει και λέει ναι, δηλαδή μπορεί να είναι και έτσι αυτό. Τι λες βρε παιδί μου. Αυτή τη γνώμη δεν την είχα ακούσει. Και δίνει σαν να συμφωνεί με αυτό που του λες. Μετά από λίγο όμως, όταν συνηθίσει ο ένας τον άλλο, καθένας βγάζει τη δικιά του τη γνώμη. Το δικό του το θέλω, τη δικιά του την προσωπικότητα, το δικό του το εγώ και αρχίζει ο καθένας ότι πρέπει να εφαρμόσει το δικό του το εγώ. Και όπως έχουμε πει σε άλλη σύναξή μας, σε άλλη ομιλία μας, ότι όταν βγουν τα δύο θέλω, θα πρέπει ένα από τα δύο να εφαρμοστεί. Αλλά ποιος θα κάνει πίσω, αφού και οι δύο είναι πλασμένοι να υπερασπίζονται την προσωπικότητά τους και να υπερασπίζονται το ανθρώπινο δικαίωμα. Γιατί όλοι έχουν δικαιώματα και κανείς δεν έχει καθήκοντα. Αυτά τα δύο ήρθαν σε σύγκρουση. Με αποτέλεσμα, μία, δύο, τρεις, ψυχραίνεται το ζευγάρι και αρχίζει η ρήξη. Με αποτέλεσμα σε λίγο να φτάσουμε στο διαζύγιο. Για τον ίδιο λόγο φεύγει το παιδί από το σπίτι ή τσακώνεται από τους γονείς. Γιατί αφού το μεγαλώσουν οι γονείς σε αυτό το θέλω, σε αυτό το εγώ, κάποια στιγμή το παιδί έχει δικιά του άποψη, δικιά του γνώμη. Αλλά έλα που ο μπαμπάς και η μαμά έχει άλλη γνώμη πάλι. Αυτές οι δύο γνώμες συγκρούονται μετά. Και έτσι το παιδί έχει τη δικιά του την άποψη, τη δικιά του γνώμη. Που αν αρχίσει και επιμένει, γίνεται τσακωμός μες στο σπίτι. Διαπληκτίζεται το παιδί. Γιατί διαπληκτίζονται. Γιατί το παιδί έχει γνώμη, ο μπαμπάς έχει γνώμη, έχει άποψη το παιδί, έχει άποψη και ο μπαμπάς, συγκρούονται οι απόψεις, όπως συγκρούονται και του ζευγαριού. Και έτσι το παιδί αρχίζει από κάποια στιγμή και μετά, και όταν μεγαλώσει, σου λέει αναχωρώ και φεύγω από το σπίτι. Θέλω το δικό μου το διαμέρισμα. Γιατί θέλω να ζήσω όπως εγώ έχω αποφασίσει. Όπως εγώ θέλω να κάνω. Αλλά ποιος το εξέτρεψε έτσι. Ποιος το εξέτρεψε έτσι. Με ένα υπερεγώ. Και σήμερα ζούμε στην κοινωνία του υπερεγώ. Αυτό ακριβώς που ο ίδιος ο Εωσφόρος είχε από την αρχή. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και πώς κανείς μπορεί να γλιτώσει από αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γλιτώσεις αν δεν έχεις Θεό. Εάν δεν γνωρίσεις τον Χριστό και δεν ξέρεις τι σημαίνει ταπείνωση, δεν μπορείς να γλιτώσεις. Γιατί ο άνθρωπος του έχουν καλλιεργήσει και έχει τεράστια αυτοπεποίθηση στον εαυτό του.
βλέπει το κύμα να έρχεται της θάλασσας επάνω του και αυτός κάθεται όρθιος και λέει εδώ θα χτυπηθώ με το κύμα, στήθος με στήθος. Και κάθεται μπροστά στο κύμα και βλέπει ότι το κύμα είναι θεόρατο. Πατάει πάνω στη γη, μέσα στη θάλασσα τα πόδια του και βλέπει το κύμα που έρχεται. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι μόλις το κύμα είναι ισχυρότατο, του δίνει γεια και τον πετάει στα βράδια και τον τσακίζει ή τον πνίγει. Διότι υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του. Αφού του έχουν καλλιεργήσει ένα τεράστιο εγώ. Και αυτό παθαίνει και μέσα στο γάμο. Μόλις έρθει τα κύματα και τον χτυπήσουν ένα, δύο, τρία, τον βουλιάξανε, τον πνίξανε. Οπότε έχουμε ένα βάγιο μέσα στην οικογένεια. Αυτό το πράγμα λοιπόν έλεγα στους νέους ότι δεν πρέπει να συμβεί σε εσάς. Είστε ευλογημένοι που έρχεστε σε αυτές τις συγκεντρώσεις των νέων, διότι απαλούς στο πανεπιστήμιο έξω που είστε, από τη μάνα σας, από τον πατέρα σας, δεν πρόκειται να το ακούσετε. Δεν πρόκειται να το ακούσετε. Και αν επιλέξετε το δρόμο αυτόν, γιατί δρόμος είναι που απλώς περνάς μέσα από αυτό το μυστήριο για να φτάσεις στην αγιότητα. Δρόμος είναι ο γάμος. Όπως δρόμος είναι και μοναχός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι δρόμος που τον περνάς απλώς. Και ο μένα ένας επέλεξε αυτό το δρόμο, ο άλλος επέλεξε τον άλλο δρόμο. Και αλλήμον να πεταχτείς εκτός δρόμου. Εάν πεταχτείς εκτός δρόμου. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτά τα τεράστια διαζύγια. Πώς μπορεί να γλιτώσει ο άνθρωπος? Εδώ έρχεται ο Μέγας Αντώνιος, παιδιά μου, που λέει, είδα τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες πάνω στη γη. Και ρώτησα, έβλεπε λέει παγίδες, ο διάβολος έστεινε συνέχεια παγίδες. Πώς θέτουν σε ένα πόλεμο ο αντίπαλος εχθρός τις νάρκες, τι δεν ξέρεις που να περπατήσεις, γιατί η παγίδα δεν φαίνεται, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι παγίδα. Εμείς φτιάχναμε παγίδες όταν ήμασταν μικροί. Επειδή ήταν χωματόδρομοι τότε, δεν ήταν άσφαλτοι οι δρόμοι, σκάβαμε λακκούβες, έτσι, και βάζαμε επάνω στις λακκούβες μικρά ξυλαράκια. Μετά βάζαμε μια εφημερίδα επάνω, στη λακκούβα, και μετά τη σκεπάζαμε με χώμα και φαινόταν δρόμος. Και καθόμασταν απέναντι και παίζαμε. Και πέρναγε ο κύριος ή η κυρία, τόσο καταλαβαίναμε, μικρά παιδιά ήμασταν. Και πέρναγε ο κύριος ή η κυρία, πάταγε επάνω, μπαμ μπαμ, πάρτε κάτω την κυρία ή τον κύριο. Και δεν σκεφτόμασταν ότι μπορεί να χτυπήσει ο άνθρωπος, μπορεί να σπάσει το πόδι του, μπορεί να σκοτωθεί. Αυτό δείχνει ότι το παιδί δεν έχει παντελώς μυαλό. Και η παγίδα έχει το εξής λοιπόν, ότι δεν φαίνεται. Είναι ίδια με το χώμα. Μου το καταλάβεις ότι είναι παγίδα. Είναι ίδια με το χώμα. Και λέει λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος, είδανε το διάβολο να ανοίγει πάνω στη γη τέτοιες παγίδες, ώστε να πέσουν μέσα οι χριστιανοί. Και λέει, Κύριε λέει, ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτές τις παγίδες? Είναι τόσες πολλές. Και αν δεν πατήσεις με το ένα πόδι, θα πατήσεις σίγουρα με το άλλο πόδι. Και τότε ακούγεται φωνή, λέει, από αγγέλου στόμα, που είπε, μόνον ο ταπεινός στην καρδία έχει τη δυνατότητα να μην πέσει σε αυτές τις παγίδες. Διότι ο ταπεινός στην καρδιά τον οδηγεί η χάρη του Θεού. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Κοιτάξτε ότι είναι εντελώς άλλο φρόνημα. Η κοινωνία της νέας εποχής καλλιεργεί έναν υπέρμετρο εγωισμό, ενώ η κοινωνία του χριστιανισμού καλλιεργούσε τον άνθρωπο της ταπείνωσης, τον άνθρωπο της συγγνώμης, τον άνθρωπο του ελέους και της αγάπης. Ενώ η υπερηφάνεια και ο εγωισμός
φέρνει τη σκληρότητα. Φέρνει την απανθρωπιά. Φέρνει το κλέψιμο. Φέρνει την απάτη. Να ζήσω εγώ και δεν με ενδιαφέρει ο υπόλοιπος τι κάνει άνθρωπος. Οι υπόλοιποι άνθρωποι τι κάνουν και πώς κινούνται. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η σκληρότητα. Παλιά άμα πηγαίνετε στα νοσοκομεία, και λέγοντας παλιά, δεν μιλάω για πολλά χρόνια, πριν 30 χρόνια. Μιλάω για πολλά χρόνια. Στα νοσοκομεία μέσα, οι νοσοκόμες, οι αδελφές αυτές, δεν ήτανε υπαλληλικό προσωπικό. Ήταν αφιερωμένες γυναίκες που από αγάπη προς τον συνάνθρωπο πηγαίνανε και υπηρετούσανε και μένανε μάλιστα οι περισσότερες από αυτές ελεύθερες, δεν παντρευόντουσαν, μόνο και μόνο για να πηγαίνουν να υπηρετούν στα νοσοκομεία τους αρρώστους. Και γι' αυτό τους ονομάζαν και αδελφές. Όπως ονομάζουμε τις μοναγές. Από εκεί πήραν το όνομα αδελφές. Γιατί αποτελούσαν μια αδελφότητα. Και πηγαίναν, λούζανε, σκόβαν τα νύχια, τους καθαρίζαν αν είχαν λερωθεί, τους τρώναν τα κρεβάτια, τους κάναν μπάνιο, τους ταΐζανε, καθόντουσαν από πάνω τους όπως κάθονται σήμερα που πρέπει να πληρώσεις για να κάθετε. Αυτή το βράδυ πως την επιβάζουν οι αποκλειστικοί. Δεν υπήρχαν 30-40 χρόνια αυτό το πράγμα. Αλλά έγινε επάγγελμα. Έγινε επάγγελμα. Ότι φεύγει και βγάλει την αγάπη, την ταπείνωση, συγγνώμη, γίνεται επάγγελμα. Και τώρα πλέον λειτουργεί ως επάγγελμα. Ο νοσοκόμος, η νοσοκόμη είναι επάγγελμα. Και δεν ξέρεις εάν το κάνει και καλά. Το επάγγελμά του. Γιατί ήταν κοινωνική προσφορά. Φύγαμε όμως. Μετά λέει το 2000, πλέον μπήκαμε στην εποχή του υδροχώου. Φύγαμε λέει από την εποχή των ηχθείων. Τελείωσε ο χριστιανισμός. Μπήκαμε στην εποχή λέει του αντιχρίστου. Και έτσι ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Και βλέπετε έναν άλλον κόσμο. Και γι' αυτό βλέπεις ότι τα άτομα του 2007 κοιτάζουμε το 1990, το 1980 και δεν έχουν καμία παντελώς σχέση ένα μεταξύ τους. Καμία παντελώς σχέση. Και δεν είναι δυνατόν. Πράγματα που εγώ το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή βλέπατε, εμείς έτσι μας είχαν μάθει. Έβλεπες τον ιερέα. Και όταν πήγαινε ο νέος, η νέα, το μικρό παιδί, τι έκανε. Έτρεχε αμέσως και ευλαβικά φιλούσε το χέρι του. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε στο μοναχό, ούτε στη μοναχή, ούτε στον ιερέα, πουθενά. Περνάμε τα παιδάκια από τα, αυτά που στείλουν στον δρόμο, τα εκκλησάκια, από τα ατυχήματα που γίνονται, και έβλεψε ολόκληρη οικογένεια. Έκανε όχι, δεν ήταν ενορία, δεν ήταν εκκλησία, δεν ήταν μοναστήρι. Έκανε το σταυρό της ακόμα σε αυτό το εκκλησάκι. Που είχε μέσα ένα καντιλάκι αναμένο και μία εικονίτσα. Λες και μεγάλο, λες και είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και σήμερα βλέπεις τον νέο, τη νέα, περνάει από μπροστά ο ιερέας, περνάει από μπροστά ο επίσκοπος, ο μοναχός, η μοναχή, που κάθεται με την καφετέρια. Στην καφετέρια σταυροπόδι, να πίνει τον καφέ του, το φραπέ του, να έχει το τσιγαράκι και δεν θα πει χαίρετε πάτε. Ούτε και θα σηκωθεί να πάρει την ευχή. Θα δείτε ο ιερέας θα πει γεια σας παιδιά. Ή ο δεσπότης θα πει γεια σας παιδιά. Και θα απαντήσει ο νεαρός ή οι κοπέλες, γεια. Βλέπετε, εντελώς διαφορετικά. Πράγματα δηλαδή που δεν μπορεί να τα διανοηθεί κανείς ότι μπορεί να άλλαξε ξαφνικά τόσο πολύ ο κόσμος. Κι όμως αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και αυτό φταίει ακριβώς το ότι πλάστηκε ένας άνθρωπος, καλλιεργήθηκε πλέον ένας άνθρωπος του υπερεγώ. Εγώ είμαι. Το που λέγει ο Γέρος Γιάννου Παΐσιος. Εγώ την πλήρωσα τη θέση στο λεωφορείο ή στο πούλμαν. Γιατί δεν σηκωθώ. Ας ερχόταν πιο μπροστά, την πλήρωνε και εκείνος. Και να την έπαιρνε. Εγώ ήρθα πιο μπροστά και κάθισα στην ουρά. Πηγαίνετε σε μια τράπεζα, πηγαίνετε σε ένα γιατρό και να έχει η ουρά. Αν πάτε να πείτε πιο μπροστά, αυτομάτως θα σας πω την γνωστή παροιμία. Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας. Αυτομάτως. Που λίγα χρόνια πιο πίσω, 20-30 χρόνια, με το που θα έμπαινε η ιερέας ή μοναχός ή μοναχή, θα του λέγανε παρακαλώ μάθετε περάστε μπροστά. Αμέσως, περάστε παρακαλώ μπροστά. Σήμερα μπορεί να είσαι σε ένα ιατρείο, να κάθονται όλοι, εσύ να μην έχεις καρέκλα να κάθεσαι, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας για τη σκοπή. Θα κάθεσαι όρθιος στα πόδια σου. Και εγώ κουρασμένος, απαντάει ο άλλος είμαι. Κουρασμένος και εσύ μπορεί να είσαι, και εγώ κουρασμένος είμαι. Μα το θέμα δεν είναι αν είναι κουρασμένος, ναι ή όχι. Είναι ότι έχασε αυτή την αγάπη απέναντι και το σεβασμό στο σχήμα που βλέπει απέναντι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί δεν σηκώνεται ο άλλος επειδή είναι κουρασμένος ο ιερέας, ο μοναχός ή η μοναχή. Γιατί μπορεί να είναι ο μοναχός ή η μοναχή 25 χρονών. Να είναι ένα παλικάρι, να είναι μια κοπελιά. Αλλά σηκωνότανε παλιά, διότι φορούσε αυτό το σχήμα. Και έσκυβε και φιλούσε το χέρι, ανταποκρινόμενος απέναντι σε αυτό το σχήμα. Αλλά πλέον χάθηκε, σου ποιος είναι αυτός. Ό,τι είναι αυτός είμαι και εγώ. Και από εκεί βγαίνει πλέον, που όταν πάτε και κάπου σε ρωτάνε, ο Κύριος τι θέλει, να βλέπει ιερέα μπροστά. Ο Κύριος σου λέει. Και στις μοναχές τι λένε οι κυρίες, δεν έχω προσέξει. Κυρίες λένε. Δεσποινήσει η κυρία τι θέλει. Γιατί μεγάλωσαν έτσι. Βγήκε μια ολόκληρη γενιά τώρα έτσι. Αλλά αυτά τα πληρώνει η ίδια η γενιά όμως. Γι' αυτό δεν γνωρίζει πλέον γιατί είναι το μυστήριο του γάμου. Δεν γνωρίζει από Θεό πώς να γλιτώσει από τις παγίδες πλέον του διαβόλου. Όταν ο Θεός του Μέγα Αντώνιο του λέει ότι μόνον όποιος είναι ταπεινός, μόνον ο ταπεινός μπορεί να γλιτώσει από τις παγίδες του διαβόλου. Και γιατί? Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται υπερηφάνης, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Στον ταπεινό του δίνει τη χάρη του. Στον εξουθενωμένο δίνει τη χάρη του. Στον περιφρονημένο δίνει τη χάρη του. Στους υπολείπους δεν τους πλησιάζει. Στους υπολείπους δεν τους πλησιάζει. Με αποτέλεσμα να πέφτει ο κόσμος συνέχεια μέσα στις παγίδες του διαβόλου. Και γι' αυτό διαλύονται το μυστήριο του γάμου. Γι' αυτό διαλύεται το μυστήριο του γάμου. Εκεί βρίσκεται το όλο μυστικό. Δεν ξέρω τι πρέπει να είναι ταπεινός. Και γι' αυτό συνέστησα στους νέους και στις νέες στη συγκέντρωση ότι πλέον παιδιά μου έτσι έχει που σας έχουν πλάσει, έχετε και εσείς θέλω, θέλω έχει και το άλλο πρόσωπο με το οποίο έχετε παντρευτεί. Η λύση είναι μία πλέον. Δεν θα κάνεις ούτε εσύ το δικό σου θέλω, ούτε ο άλλος το δικό του θέλω. Αποκτήστε κοινό πνευματικό, ο οποίος να εκφράζει το θέλημα του Θεού. Το τι ο Θεός θέλει. Και γι' αυτό λέμε και στο Πάτερ ημών, αγιαστήτω το όνομά σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ούτε το θέλημά μου, Κύριε, ούτε το θέλημά της. Το θέλημά σου ποιο είναι. Και αν έχετε, λέω, αυτό το στόχο, τότε μόνο μπορείτε να διασώσετε
και να διασωθείτε και να διασώσετε και να μην πεταχτείτε έξω από το δρόμο που επιλέξατε για τη σωτηρία σας. Διαφορετικά θα πεταχτείτε έξω. Ένας δρόμος είναι που απλώς περνάτε. Σε αυτή τη ζωή περνάς από αυτό το δρόμο. Και αυτοί οι οποίοι διαλέγουν τον άλλο δρόμο πάλι. Τον άλλο δρόμο πάλι διαλέγουν. Που είναι ο δρόμος του μοναχισμού, αυτό που επιλέξαμε εμείς. Πάλι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Διότι σήμερα πάλι ο άνθρωπος ο οποίος φορά το ράσο και είναι της νέας γενεάς, το έχει πάλι καλλιεργηθεί το αυτό φρόνημα. Πάλι έχει την αυτή γνώμη και έχει δικιά του γνώμη. Έχει δικό του θέλω, έχει δικό του εγώ. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα που το βλέπει και το βιώνει κανείς πλέον μέσα στο μοναχισμό. Ότι και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας υπάρχει το εγώ, υπάρχει το θέλω, υπάρχει ο τρόπος που εγώ διοικώ, υπάρχει ο άλλος που κάνω εκείνο, εγώ έτσι το νομίζω, ο άλλος έτσι το πιστεύω, αυτό είναι καλύτερο, εγώ θεωρώ εκείνο. Καθένας έχει με 1500 απόψεις, που το ζήτημα είναι ποια είναι τελικά η άποψη του Θεού. Ποια είναι η γνώμη του Θεού. Ποιο είναι το θέλω του Θεού. Εφαρμόζεται το θέλημά του. Εφαρμόζεται το θέλημα του Θεού. Εδώ έχουμε να κάνουμε ιεροί κανόνες. Ιεροί κανόνες που είναι καταγραμμένοι μέσα στο πιδάλιο. Πάνω κάτω είναι γι' αυτό το λόγο. Για μην κάνεις εσύ το θέλημά σου και ο άλλος το δικό του θέλημα, ούτε ο καθένας να παραμεινεύει. Και γι' αυτό λέγεται πιδάλιο, γιατί όπως πάνω σε ένα καράβι το κρατάς το πιδάλιο και κουμαντάρεις το καράβι, κατά τον ίδιο τρόπο κουμαντάρεις τη ζωή σου βασίλεια. Βάσει των κανόνων που βλέπεις εάν ξεφεύγεις ναι ή όχι. Και έτσι δεν γίνεται ούτε το δικό σου, ούτε το δικό μου, ούτε το άλλο. Έχεις το Ευαγγέλιο που είναι ο μεγαλύτερος κανόνας στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει κανόνας. Ξέρετε τι είναι ο κανόνας. Και λέμε κανόνα. Χάρακα. Χάρακας είναι ο κανόνας. Ο οποίος είναι ευθείος. Και το βάζεις κάτω και τραβάς ευθείες γραμμές. Χαράσει το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Χαράσει το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Αυτό είναι ο κανόνας της Αγίας Γραφής. Μας δίνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και μας δίνουν ακριβώς και ποιο δρόμο πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε. Και γι' αυτό το πρώτο μάθημα το οποίο είναι μέσα στο μοναχισμό, ποιο είναι. Δεν έχεις δικιά σου άποψη, δεν έχεις δικιά σου γνώμη, είπε ο Χριστός. Όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάστο εαυτό. Τελείωσε. Απαρνήσε ό,τι είναι δικό σου. Όχι μόνο από πράγματα, αλλά και από τη δικιά μου σκέψη. Από το δικό μου εγώ. Από το δικό μου θέλω. Από αυτό που εμένα μου αρέσει. Από αυτό που εγώ θα επιθυμούσα. Όλα αυτά τα βγάζω. Και κοιτάω ένα πράγμα. Τι αρέσει πλέον στο Θεό. Τι θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό κάνω και υπακοή. Αυτό σημαίνει υπακοή. Δεν κάνω, και γι' αυτό η υπακοή είναι θεληματική. Γιατί δεν κάνω το δικό μου το θέλω, το δικό μου το εγώ. Δεν κάνω αυτό το πράγμα. Μοναχός ή μοναχή που κάνει το δικό της το θέλω ή το δικό της το εγώ, έχει αυτοκαταστραφεί. Γιατί εδώ έχουμε πάλι τον μοναχό με τον Χριστό που συμβιώνει. Είδατε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι ο μοναχός είναι ο της θείας συνουσίας εραστής. Είναι εραστής του Θεού, εραστής του Χριστού. Είναι ο μοναχός και η μοναχή. Άρα έχω πάλι με πρόσωπο να κάνω. Γι' αυτό επιμένω ότι οι σχέσεις μου με το Θεό
είναι καθεαυτού σε προσωπική επαφή. Όπως ο νέος και η νέα αγαπά έναν άνθρωπο, αλλά με στόχο την αγιότητα. Εγώ αυτό που αγαπώ είναι ο Χριστός μου. Είναι αυτός ο οποίος δεν υπάρχει μία περίπτωση στο εκατομμύριο ή στο δισεκατομμύριο να με πουλήσει, να με προδέψει, να με προδώσει, να με απατήσει, να με κερατώσει, όπως λένε στη σημερινή γλώσσα οι νέοι και οι νέες, να με κοροϊδέψει. Δεν υπάρχει μία περίπτωση να με εγκαταλείψει. Ούτε μία. Μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Εκείνος μένει πιστός. Και το απέδειξε ότι έμεινε πιστός μέχρι θανάτου. Εμείς μπορούμε να του κάνουμε νερά. Ο Χριστός μας ποτέ δεν κάνει. Και αποδεικνύει κάθε φορά την τελειωτέρα αγάπη. Πόσες φορές στη ζωή μας εμείς δεν τον προδώσαμε. Δεν τον εγκαταλείψαμε. Δεν τον φύγαμε από κοντά του με τα αμαρτήματά μας, με τα νομήματά μας. Πόσες φορές το έχουμε κάνει συνέχεια, κάθε μέρα, και τι βλέπουμε τελικά? Δείτε την αγάπη του εκείνος που μας αγαπάει. Δείτε την αγάπη του που έρχεται και συνέχεια μας ευλογεί. Συνέχεια μας συγχωρεί. Και αυτό πραγματικά, γι' αυτό το λέμε και πατέρα πλέον. Πραγματικά πατέρα. Και γι' αυτό σας είπα ότι ο Τρούλος είναι η αγκαλιά του Θεού Πατέρα, που αγκαλιάζει τα παιδιά του. Δεν είναι όπως είναι των Καθολικών και των Προτεσταντών ουρανοψίστες. Ένας απρόσιτος Θεός. Το ύψος αυτό φεύγει μακριά ο Θεός. Εμάς με τον Τρούλο τον Θεό τον κατεβάζουμε κάτω. Είναι πατέρας μας, μας αγκαλιάζει και μας έχει μέσα στην αγκαλιά του. Και εμείς επιλέγουμε αυτό το δρόμο με το να τον αγαπήσουμε. Να γίνουμε εραστέ του Ιησού. Να είμαστε η αγάπη μας, ο έρωτάς μας, η καρδιά μας να είναι προς τα εκεί. Και διαλέγουμε και επιλέγουμε αυτό τον δρόμο. Πού? Για την τελειότητα. Δηλαδή εμπιστεύομαι αυτό που μου είπε ο Χριστός, ότι όποιος με ακολουθήσει και έρθει κοντά μου και εγκαταλείψει πατέρα ή μητέρα, αδελφών ή αδελφάς, φίλους, γονείς, συγγενείς, εγώ αυτόν είπε θα τον βάλω μέσα στη βασιλεία μου και εκατονταπλασίωνα θα του δώσω σε αυτή τη ζωή από αυτά που είχε πιο πριν. Και πράγματι, μέναμε σε ένα σπιτάκι 70, 80, 100 τετραγωνικών και μας έδωσε παλάτι. Μας δίνει μεγάλους χώρους, 100 φορές πράγματι, πιο πολύ από αυτά που είχαμε. Θα παίρναμε 1000 ευρώ σαν μισθό, 700 ευρώ εκεί που θα δουλεύαμε, και τώρα περνάνε από τα χέρια μας χιλιάδες ευρώ που μας τα φέρνει ο Θεός ανάλογα τις ανάγκες που έχει το σπίτι του. Αυτό το παλάτι το οποίο μας έβαλε μέσα. Γιατί είναι το δικό του παλάτι. Γιατί Εκείνος είναι ο βασιλεύς μας. Και πράγματι όποιος τον εμπιστευτεί, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν μας είπε ψέματα. Το πραγματοποιεί. Παρότι εμείς επαναλαμβάνουμε τα αμαρτήματά μας με ό,τι διαπράττουμε καθημερινά, δεν αποδεικνύουμε ότι πραγματικά είμαστε και τόσο ερωτευμένοι μαζί του. Εμείς του κάνουμε απιστίες. Εκείνος δεν μας έκανε ούτε μία. Εκείνος θα μας βγει παραπονούμενος ότι εγώ σας έδωσα τα πάντα. Ξεσκιζόμουν για σας. Πόναγα για σας. Έτρεχα για σας. Ό,τι μου ζητήσατε, το έκανα, ζητείτε και δοθήσετε και εγώ σας το έκανα. Και εσείς δεν φανήκατε απέναντί μου όπως έπρεπε. Δεν είστε εντάξει όπως έπρεπε. Αυτό το πράγμα θα είναι και το παράπονο του. Και αυτό είναι το παράπονο στις σχέσεις μας με τον Χριστό.
πόσο τον έχουμε ερωτευτεί, πόσο τον έχουμε αγαπήσει τον Χριστό μας. Πόσο τον έχουμε αγαπήσει. Και φτάνει ο Άγιος Γρηγόριος να πει ότι ο μοναχός είναι ο της θείας συνουσίας εραστής. Μιλάει για θεία συνουσία. Μιλάει για έρωτα. Για συνουσία. Ότι ο άνθρωπος συνουσιάζεται, ενώνεται κυριολεκτικά όπως ενώνονται τα δύο κορμιά του άντρα και της γυναίκας μέσα στο μυστήριο του γάμου. Και έσονται οι δύο εις άρκαν μίαν και γίνεται ένας άνθρωπος. Ένας. Έτσι και ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό και γίνεται ένας. Ένα με το Θεό. Γίνεται ένα. Και αυτό το πράγμα, αυτή η ένωση με το Θεό, ενώνεται ο άνθρωπος και αποκτά την αιώνια ζωή. Γιατί με αυτό που ενώνεται είναι η ζωή. Και είναι ζωή αιώνια ο Θεός. Είναι ζωή που υπάρχει στους αιώνες. Ενωνόμενος λοιπόν μαζί του, αποκτά την αιώνια ζωή. Και αυτό το πετυχαίνουμε μέσα στο δισκοπότηρο. Το πετυχαίνουμε μέσα στο δισκοπότηρο. Εκεί ενωνόμαστε. Με τον εραστή της ψυχής μας. Με τον εραστή της ζωής μας. Τι έχει το δισκοπότηρο? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και το σώμα του ενώνεται με το σώμα μου. Εισέρχεται μέσα μου, μέσα στο αίμα μου, μέσα στις φλέβες μου. Το σώμα του μέσα στο σώμα μου. Γίνεται ένα μαζί μου. Και γι' αυτό βλέπατε ότι αν κοβότουσαν οι παλαιοί λιγάκι, αμέσως έπαιρναν βαμπακάκι και το έκαιγαν. Γιατί? Γιατί πλέον ήξεραν ότι είχαν γίνει ένα με το Θεό. Ένα είχαν γίνει. Είχε συντελεστεί αυτός ο θείος έρωτας. Και γι' αυτό μιλάμε για θείο έρωτα. Για θεία συνουσία. Ενώνεται ο άνθρωπος με το Θεό. Και αυτό υπάρχει σε όλες τις σχέσεις. Αυτό είναι και η προσευχή μας. Απέναντι στο Θεό. Αυτό είναι και η εξομολόγηση. Όπως κάθονται αυτοί που είναι το ζευγαράκι ερωτευμένοι και λέει ο ένας, αγάπη μου, για πες μου, πριν από μένα είχες άλλη σχέση, και αρχίζει ο νεαρός και εξομολογείται. Ναι, πριν από σένα τα είχα με την Ελένη, πάση περιπτώσει, αλλά η σχέση μας δεν ήταν καλή. Και ρωτάει, μέχρι που είχατε προχωρήσει, ρωτάει, θέλει να μάθει. Και ο άλλος εξομολογείται και λέει όλη του τη ζωή. Τι είναι η εξομολόγηση? Και πού τη λέει το ζευγαράκι? Ο ένας λέει στον άλλον. Εξομολογούνται. Αυτό δεν έχει γραφή. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα ημών. Αυτό δεν κάνουμε στην εξομολόγηση. Εξομολογούμεθα ενώπιον Κυρίου. Ο Κύριος μας εξομολογείται τα δικά του πάθη που έχει πάθει. Το τι έπαθε για μας. Το τι νιώθει για μας. Και εμείς του λέμε τα δικά μας. Και σου λέει μετά, μου αρκεί που είσαι μαζί μου τώρα. Δεν με ενδιαφέρει τι έχεις κάνει πιο πριν. Δεν με ενδιαφέρει. Από εδώ και πέρα μην είναι μαζί μου. Λέει η κοπέλα στο νεαρό. Και ο νεαρός στην κοπέλα. Το ίδιο ακούμε και εμείς μέσα από τη φωνή του Χριστού όμως. Δεν με ενδιαφέρει. Το συγχωρώ το παρελθόν σου. Το ψεχνάω, δεν με απασχολεί. Εκείνο που με απασχολεί είναι από εδώ και πέρα πλέον που γνωριστήκαμε. Να μείνουμε ενωμένοι για πάντα οι δυο μας. Εμείς να μείνουμε μαζί. Ο νυμφίος της Εκκλησίας, ο νυμφίος της ψυχής μας. Και εμείς είμαστε οι νύμφοι, ψυχή. Η ψυχή μας είναι η νύμφη. Που τελεί γάμο μετά του Ιησού. Τελεί κανονικό γάμο. Και επιλέγουμε λοιπόν σαν βοηθό μας. Αγαπάμε, ερωτευόμαστε τον Χριστό και επιλέγουμε από αυτό το δρόμο να φτάσουμε στην αγιότητα και στην τελειότητα, στην αιώνια ζωή. Γιατί η ένωσή μας με τον Χριστό ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος η αιώνια ζωή. Και παίρνω σαν βοηθό μου που θα με βοηθήσει, όχι άλλον άνθρωπο.
Λέει η γυναίκα, δεν θέλω άλλον άνθρωπο εγώ. Και η γυναίκα λέει, δεν θέλω άλλον άντρα εγώ. Για βοηθό μου. Προτιμώ να πιεστώ χέρι με χέρι και να ενωθώ από τούτη τη ζωή μαζί με τον Χριστό μου και να προχωρήσω. Και λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωνός. Αυτός ο οποίος διάλεξε τον ένα δρόμο φτάνει μέχρι στην κορυφή αλλά θα έχει επιτελέσει το 70%. Και είναι πολλά λέει. Ο άλλος όμως λέει που αγάπησε την αρχή και ακολούθησε τον Χριστό χτυπάει το 100%. Μας αναφέρει ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωνός. Και τι κάνει όμως. Απαρνησάς το εαυτό και ακολουθεί αυτό το δρόμο και μπαίνει σε ένα μοναστήρι μέσα και δηλώνει αμέσως υπακοή. Και η Εκκλησία, η Ορθοδοξία, γι' αυτό το λόγο στο πρόσωπο του Ηγουμένου ή τους Ηγουμένης έχει βάλει το πρόσωπο του Χριστού, ότι ο γέροντας είναι εις τόπον και θέση Χριστού. Γιατί πρέπει να υπάρχει κάτι ορατό για τον άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχει κάτι ορατό. Και γι' αυτό κάνω εκούσια, με τη θέλησή μου δηλαδή. Πάω και δηλώνω υπακοή. Δεν έρχονται με το μαστίγιο να μου πούνε θα κάνεις υπακοή εδώ. Θέλεις, δεν θέλεις. Εγώ το επέλεξα σαν δρόμο. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι αυτός ο οποίος πικραίνει τον γέροντα, στην ουσία τον Χριστό πικραίνει. Αυτός που δεν ακούει στον γέροντα, στην ουσία στον Χριστό δεν υπακούει. Αυτός που κάνει το α ή το β στο γέρο τον έκανε να χαρεί, το Χριστό κάνει να χαίρεται. Γι' αυτό συνταυτίζεται ο γέροντας κοινής τόπων και θέση Χριστού και η γερόντισσα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και να υπάρχει πρόσωπο με πρόσωπο. Και δηλώνει αυτή την πλήρη υπακοή. Και λέει πες μου ποιο είναι το θέλημά σου. Τι θέλεις. Γεννηθήτως τσίος θέλεις, ουχίως εγώ. Όχι όπως θέλω εγώ, τέλειωσε το δικό μου το εγώ, γιατί εγώ το θέλησα. Από την ώρα που πέρασα την πόρτα της Μονής και αγάπησα Χριστέ μου εσένα, ερωτεύτηκα Χριστέ μου εσένα, βγάζω το δικό μου το εγώ. Γιατί πλέον εγώ εσένα αγάπησα, εσένα ερωτεύτηκα, μέσα από αυτό το δρόμο θέλω να βαδίσω για να φτάσω στην τελειότητα. Και σκέφτομαι πάντοτε ότι αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθώ. Δεν είναι ο στόχος μου το να γίνω μοναχός. Που ακούω μερικά παιδάκια που πάνε στις ιερατικές σχολές και σκέφτονται πότε θα μου γίνουν αρχιμανδριτάκια και σκέφτονται πότε θα μου φορέσουν το ράσο, σκέφτονται πότε θα βάλουν το επανακαλύμαχο και πότε θα φορέσουν ένα σταυρό. Και κοκορεύονται. Και γιατί το κάνουν αυτό. Τα παιδάκια αυτά. Τι παθαίνουν, από πού κινούνται. Και ότι καλλιεργήθηκαν πάλι σε έναν κόσμο που τους κάλυψε, τους καλλιεργούσε το εγώ. Ότι κάτι θα γίνεις αν φορέσεις το ράσο. Κάτι θα είσαι. Και μέσα σε ένα κομπλεξικό κόσμο που ζούμε. Γιατί ζούμε σε κομπλεξικό κόσμο. Ξέρεις όταν είσαι τίποτα έξω στην κοινωνία και ξαφνικά φοράς ένα ράσο και ο άλλος σου φυλάει το χέρι. Ή ο άλλος υπολογίζει τη γνώμη σου. Ή ο άλλος ακούει το τι του λες. Μετά αισθάνεσαι ότι κάποιο είσαι. Και έχουμε πει το ότι δεν είμαστε τίποτα στην ουσία. Γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει τα χάλια του. Και αυτό πόσες φορές σας είπα. Θα σε έρθει ο άλλος όταν έρθει να μας πάρει τη συμβουλή. Να έχουμε εδώ στο τσεπάκι μας ένα χαρτάκι που θα το βγάζουμε κάθε φορά και θα τα ανοίγουμε και θα λέμε θες να πάρεις τη συμβουλή μου. Να με ρωτήσεις εμένα για αυτό το πράγμα. Ωραία. Καταρχάς να σου συστηθώ ποιος είμαι. Ονομάζομαι Πατήρ Νεκτάριος. Άντσι, άκουσε πρώτα ποιος είμαι. Αμάρτημά μου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδομο. Αυτός είναι. Αυτά τα προσωπικά μου αμαρτήματα. Ενώπιον Θεού που έχω αμαρτήσει και ενώπιον ανθρώπων. Τώρα θες να συνεχίσεις και να μου ζητάς την γνώμη μου. Θέλεις να σου πω την άποψή μου. Και αν δεν φύγει τρέχοντας ο άνθρωπος. Θα πει αυτός είναι χειρότερος από μένα. Τι θα εγώ να πάρω τη συμβουλή. Αλλά όταν ο άλλος αισθάνεται και μεγαλώνει σε μια σχολή ή σε μια κοινωνία που του τρέφει να βάλεις το ράσο και ότι κάτι πέτυχες, κάτι είσαι,
Και γι' αυτό βλέπετε βάζουν σαν στόχο το μόνο στη ζωή τους πώς θα γίνουν αρχιμαντρίτες και πώς θα γίνουν δεσποτάδες. Και από μέσα είναι κούφι. Και αυτό φαίνεται όταν αναλάβουν τη διοίκηση μετά. Όσοι εξ αυτών είναι κούφοι. Φαίνεται αυτό το πράγμα μετά. Είναι σαν ένα τελεκέ που το πετάς από τα σκαλιά και κάνει πολύ θόρυβο. Γιατί κάνει θόρυβο? Γιατί είναι άδειος. Ο γεμάτος ο τενεκές ποτέ δεν κάνει θόρυβο. Γεμίστε ένα τενεκέ από τσιμέντο και πετάκω το να δείτε. Ουδούπο κάνει. Θόρυβο δεν κάνει. Ενώ άλλος είναι τενεκές. Ο άδειος. Άρα λοιπόν είναι δρόμος μέσα και από αυτός εμείς που βαδίζουμε. Και για να μην αποτύχουμε μέσα από αυτό το δρόμο, ήδη η Εκκλησία, οι Άγιοι Πατέρες μας έθεσαν τη βάση. Ο ίδιος ο Χριστός μας βγάζει στο εγώ σου. Δηλώνει την πλήρη υπακοή. Και έχει την ακτιμοσύνη μετά. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Τα πάντα για τον Χριστό. Τα πάντα για τον Χριστό. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας. Ούτε στην άκρη, ούτε στο όνομά μας, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Τα πάντα για τον Χριστό. Τα πάντα για την αγάπη μου. Αυτό δεν λέει και ο άλλος που είναι ερωτευμένος με μια κοπελιά. Αγάπη μου τα πάντα. Για σένα τα δίνω. Τα πάντα. Αυτό λοιπόν. Και γι' αυτό στην ουσία και η εξομολόγηση τι είναι? Μια ερωτική εξομολόγηση. Η προσευχή τι είναι? Όταν γονατίζουμε, όταν προσευχόμαστε μες στο ναό, μες στο κελί μας, οπουδήποτε, στο δρόμο, την ώρα που οδηγούμε. Τι είναι νομίζετε? Ξέρετε τι όμορφο είναι να οδηγείτε και να λέτε από μέσα σας το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Ή και σκέτο. Κύριε σου Χριστέ, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε σου Χριστέ. Να φωνάζεις συνέχεια τον άνθρωπο, αυτό που αγαπάς. Τι δείχνει? Ο ερωτευμένος τι σκέφτεται? Οδηγεί και σε σκέφτομαι λέει. Οδηγώ και σε σκέφτομαι. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Το ίδιο για διάλεπτος. Προσευχή συνέχεια στο μυαλό μου. Εκείνο που γυρίζει είναι το πότε θα συναντήσω τον αγαπημένο μου. Και γι' αυτό και για μας ο θάνατος δεν μας απασχολεί. Γιατί ακριβώς είναι η ώρα που συναντάω τον αγαπημένο μου. Και γι' αυτό τότε αναζητώ μια ώρα γρηγορότερα. Δεν σκέφτομαι το να ζήσω πολλά χρόνια. Αυτό που λένε χρόνια πολλά. Η ψυχή που φλέγεται από θείο έρωτα και από θείο την έρωση με το Θεό δεν την απασχολεί το να ζήσει. Όσο πιο γρήγορα ενωθεί με το Θεό, όσο πιο γρήγορα συναντηθεί με τον εραστή της ψυχής της, με τον νυμφίο. Ο νυμφίος Χριστός συναντάει την ύφη την ψυχή μου και θέλει γάμος. Αλλά αυτό πρέπει να φλέγει μες στην ψυχή μου. Να φλέγεται από έρωτα. Όπως φλέγονται τα ζευγαράκια. Και κάνουν να μάνουν, δεν έχουν, μπαίνουν στο σπίτι να φάνε και φεύγουν τρέχοντας ή στο τηλέφωνο ή με μήνυμα αμέσως να επικοινωνήσουν. Φαίνεται ο ερωτευμένος. Κάποιος που έχει ερωτευθεί, το καταλαβαίνει και η μάνα και ο πατέρας και οι γείτονες και οι συγγενείς, φαίνεται. Καταρχάς χάνεται από τους φίλους, χάνεται από τους γνωστούς, χάνεται από τους συγγενείς, εξαφανίζεται. Και πού είναι? Α, είναι με την Ελένη λοιπόν. Πάλι με την Ελένη Λενιάνη. Γιατί εκεί έδωσε την καρδιά του. Δόθηκε. Εμάς αυτός ο έρωτας πρέπει να είναι προς το πρόσωπο του Χριστού. Που αφήνει πίσω πατέρα, μάνα, αδέλφια, φίλους, συγγενείς. Αυτό ακριβώς που βιώνει ο ερωτευμένος, ο κοσμικός, τον κοσμικό τον έρωτα. Ακριβώς αυτό το πράγμα πρέπει να βιώνω εγώ με τον Θεό. Και όταν με αυτό το πρόσωπο δεν είμαι μαζί, πρέπει να το αναζητώ συνέχεια. Και πόσο όμορφο είναι όταν ο εραστής ψυχής μου έρχεται και με επισκέπτεται μέσα στο κελί μου, όταν έρχεται μέσα στο ναό, όταν βιώνει τέτοιες καταστάσεις της παρουσίας του Θεού ο άνθρωπος.
τότε καταλαβαίνει ακριβώς και στη βασιλεία των ουρανών το πώς θα αισθανθεί και αγωνίζεται πώς θα το πετύχει ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο γρήγορα να το κάνει. Και αυτή η ένωση, επαναλαμβάνω, γίνεται και μέσα στον δισκοπότερο, γίνεται μάλλον κυρίως μέσα στον δισκοπότερο. Η ένωση με το φως, η ένωση με τη ζωή. Γιατί ο Χριστός μας το είπε, εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι η ζωή και μάλιστα η αιώνια ζωή. Δεν βλέπετε ότι το ζευγάρι όταν έρθει σε σχέση συνουσίας έρχεται ένας καρπός και ο καρπός είναι το παιδί. Το ίδιο η ένωση με το Θεό, η ένωση μας με τον Χριστό γεννάει μια καινούργια ζωή. Και γι' αυτό το λέει και ο ιερέας. Την ώρα που μεταλαμβάνεις εις άφεση σου αμαρτιών, γιατί πρέπει να είσαι καθαρός. Επειδή ο Χριστός είναι φως, δεν πρέπει να υπάρχουν οι αμαρτίες. Αυτό πετυχαίνει το μυστήριο της εξομολογήσεως. Που είναι μυστήριο καθαρισμού, που σε καθαρίζει, σου καθαρίζει την ψυχή. Και όπως παίρνουμε και καθαρίζουμε ένα μπρούτσινο πράγμα ή ένα σημαίνιο, παίρνεις το σίλβερ και το καθαρίζεις την αληθεία αυτή και το κάνεις και λάμπει. Έτσι και η εξομολόγηση μας καθαρίζει. Και λάμπεις μετά. Κάθαρση, φωτισμός και μετά ποιο ενδεχόμενο. Θεός. Σε καθαρίζει, λάμπεις και ενώνεσαι με το Θεός, με το φως. Και ο Χριστός είναι το φως, ο Χριστός είναι η ζωή. Ποιος είναι ο καρπός που έρχεται λοιπόν. Εις άφεση σου αμαρτιών, γιατί πρέπει να είσαι καθαρός, γιατί ο Χριστός είναι ο τέλειος, λάμπει, είναι φως. Μια φορά ενώθηκε στην γη με το στάβλο. Δεν ξαναενώνεται με το στάβλο αν είναι η ψυχή μας στάβλος. Δεν ενώνεται. Και αυτομάτως, μετά την ένωση, σου λέει εις άφεση σου αμαρτιών και έρχεται μετά την ένωση τι. Η ζωή αιώνια. Δηλαδή αυτή η ένωση που κάνεις τώρα, αυτή η θεϊκή συνουσία, ο θείος έρωτας, η μετοχή στο δισκοπότηρο, γεννά, τύπτει, φέρει μια νέα ζωή. Και αυτή η ζωή, επειδή είναι ο Θεός αιώνιος, που είναι η ζωή, είναι αιώνια ζωή. Θα ζεις για πάντα με τον εραστή της ψυχής σου. Και εμείς επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο. Να βιώσουμε αυτόν τον δρόμο. Και εκεί πρέπει να είναι καθημερινά το μυαλό μας. Αν δεν θέλουμε να φτάσουμε στο 87% να λέμε απέτυχε αυτός ο μοναχός. Απέτυχε αυτή η μοναχή. Όπως λέμε τώρα το 87% για το γάμο που μας δίνει τις στατιστικές η Αρχιεπισκοπή. Για να μην λέμε απέτυχε. Πρέπει να είμαστε, να ξέρουμε ποιο είναι ο δρόμος που ακολουθούμε. Να ξέρουμε με ποιον ακολουθούμε, με ποιον θα ενωθούμε. Ποιον ερωτευτήκαμε, ποιον αγαπήσαμε. Και για να μην κάνουμε το δικό μας, όπως και το ζευγάρι δεν πρέπει να κάνει το δικό του, και εμείς δηλώνουμε υπακοή και λέμε γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό το θέλημα. Αδέρφια μου, να εφαρμόσουμε το θέλημα του Θεού, όχι το δικό μας. Όχι το δικό μας. Και εμάς μέσα στο μοναστήρι μας σώζει αυτή η υπακοή. Μας σώζει αυτή η υπακοή, η οποία τα βγάζει το θέλημά σου. Δεν είναι εύκολο. Και αυτό φαίνεται από τη συνέχεια που το λέει ο Χριστός. Όσοι θέλει ο πίσω μου ερθεί, απαρνησάστο εαυτό και αράτω το σταυρό. Οπ, σηκώνω το σταυρό μετά. Ξέρεις τι είναι να βγάλεις το εγώ σου. Και μάλιστα θεληματικά. Να βγάλεις το θέλω, να βγάλεις τη γνώμη σου. Και όταν η κοινωνία θρέφει ένα τέτοιον άνθρωπο. Έχει θρέψει ένα τέτοιον άνθρωπο. Και τον έχει κάνει υπερήφανο και εγωιστή. Και γι' αυτό δεν κατοικεί η χάρη του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων.
Και εμείς είμαστε ευλογημένοι, πραγματικά ευλογημένοι. Που ο Θεός μας σύναξε και μας συνάζει και είμαστε μέσα στο παλάτι Του, μέσα στο βασιλείο Του. Και με τη μελέτη, με τις ομιλίες, με την προσευχή, με την αγρυπνία, με το κομποσκήνι μας, στο κελί μας, μπορούμε και καταλαβαίνουμε και δεν ξεχνάμε τον δρόμο που ακολουθούμε και ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το τέλος. Όπως δεν το ξέρει και εκείνος που παντρεύεται, ούτε και εμείς το ξέρουμε. Ούτε και εμείς το ξέρουμε. Και πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι. Έτοιμοι να έχουμε φτάσει στην αγιότητα, να έχουμε φτάσει στην τελειότητα. Και εμείς θεωρήσαμε ότι ο δρόμος ήταν αυτός. Και υπακούσαμε στη φωνή του Θεού που μας διάλεξε μέσα από εκατομμύρια ανθρώπους. Γι' αυτό λέμε είμαστε ευλογημένοι. Εκείνος μας επέλεξε. Ουχή εμείς εξελέξαστε με, αλλά εγώ εξέλεξα εμάς. Αυτός μας επέλεξε. Κουτσούς, στραβούς, ανάποδους, αμαρτωλούς, μας αγάπησε και μας πήρε κοντά Του. Ας μην το προδίδουμε, ας κάνουμε το θέλημά Του. Ας δείχνουμε την αγάπη Του, στην αγάπη Του, τη δικιά μας αγάπη. Στον έρωτά Του, το δικό μας τον έρωτα. Και τότε θα φτάσουμε, να είμαστε σίγουροι στο τέλος. Θα φτάσουμε στην αγιότητα, θα φτάσουμε στην τελειότητα που θέλει. Και μας ζητάει, γίνεστε ουν τέλειοι, καθώς και ο Πατήρ ημών τέλειος εστί. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.